Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, φοκάτσια. Θα την κάνουμε γεμιστή με πέστο βασιλικού. Κανονικά η συνταγή μπορείτε να την πάρετε και να κάνετε φοκάτσια σαν φοκάτσια, αλλά σήμερα θα σας δείξω μια εναλλακτική. Πώς μπορούμε να γεμίσουμε μέσα τη φοκάτσια με πέστο, οπότε αντί για να έχει από πάνω όλα τα καλούδια, θα τα έχει μέσα. Θα είναι γεμιστή. Πώς ακούγεται? Καταπληκτικό. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη φοκάτσια με πέστο βασιλικού θα χρειαστούμε. Για τη φοκάτσια, 250 γραμμάρια νερό χλιαρό, 20 γραμμάρια μαγιά ξηρή, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλάκι του γλυκού βασιλικό, 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 πρέζα αλάτι, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και αλεύρι για τη ζύμη. Για το πέστο βασιλικού, 70 γραμμάρια ελαιόλαδο, 1 σκελίδα σκόρδο, 50 γραμμάρια φύλλα βασιλικού, 40 γραμμάρια κάσιους, ξύσμα από ένα λεμόνι, 2 κουταλιές της σούπας παρμεζάνα τριμμένη, αλάτι και πιπέρι. Για τη σύνθεση, δενδρολίβανο, ανθό αλατιού και 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και για το σερβίρισμα, δενδρολίβανο και ρίγανη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε πάντα στον κάδο του μίξερ και βάζουμε το νερό μας. Τώρα, το νερό πρέπει να είναι ζεστό, χλιαρό ή κρύο, φίλε Μίτσο. Κρύο. Εσύ τι λες, Μπελέση? Χλιαρό. Εσύ? Ζεστό. Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Το κρύο νερό μας βολεύει, αλλά θα πάρει πάρα πολύ ώρα η φωκάτσια να φουσκώσει, φίλε μου Μίτσο. Και δεν θέλουμε. Και δεν θέλουμε, οπότε φάει το άκυρό σου. Το ζεστό νερό, να ξέρεις ότι άμα ενώσω ζεστό νερό με μαγιά, τι θα πάθει μαγιά? Τελειώσαμε, σκοτώσαμε. Οπότε για άλλη μια φορά, δίκιο έχει ο φίλος μας ο Μπελέσης. Ναι, αλλά έχω μια έσταση. Τι? Έπρεπε να αρχίσει πρώτα τον Μπελέση, να δω τι θα πει για να πω όταν δείτε το πώς έκανε. Όταν κάνεις τηλεόραση, πρώτα πρέπει να ακυρώσεις κάποιον και μετά να δώσεις τη σωστή απάντηση. Γι' αυτό πάντα ρωτάω εσένα, γιατί ξέρω ότι θα μου δώσεις τη λάθος. Και μετά πηγαίνω στον Μπελέση που θα μου δώσει τη σωστή. Το καταλαβαίνεις? Άκου τώρα. Παίρνουμε τη μαγιά ξηρή όπως είναι, τη βάζουμε μέσα στο νεράκι και βάζουμε και τη ζάχαρη. Εντάξει? Ανακατεύουμε. Λοιπόν, ιδανικά θα θέλαμε, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, να βάλουμε φρέσκο βασιλικό. Μας βολεύει πάρα πολύ στην φωκάτσια, γιατί ο βασιλικός έχει έναν πολύ ιδιαίτερο μύκητα που βοηθάει πάρα πολύ στο προζύμι. Δηλαδή το κανονικό προζύμι γίνεται από νερό που παίρνουμε από την εκκλησία. Σωστά? Ο παπάς τι κάνει μέσα στον αγιασμό, στο νεράκι? Βασιλικό. Βάζει το βασιλικό και αυτό το νερό που παίρνουμε από την εκκλησία πάντα είναι το καλύτερο για να φτιάξουμε προζύμι. Το ξέρες? Όχι. Όχι. Αλλά άμα δεν έχετε φρέσκο βασιλικό, τι θα ρίξετε? Αποξηραμένο. Το ρίχνουμε μέσα, θα ρίξω από πάνω το αλεύρι. Και τα έχουμε ξαναπεί, όταν βάζουμε μαγιά, τι θα ήταν καλό, να αφήσουμε το μείγμα όπως είναι με τα αλεύρι από πάνω για τουλάχιστον 15-20 λεπτάκια για να βοηθήσουμε τη μαγιά να δουλέψει. Οπότε το αλάτι το βάζουμε συνήθως στο τέλος. Τώρα, θα χτυπήσω πολύ καλά εδώ. Θα προσθέσω λίγο λαδάκι. Όσο πιο καλό λάδι βάζουμε στη φωκάτσια, τόσο πιο νόστιμη θα γίνει η φωκάτσια. Νομίζω πως δεν υπάρχει σπίτι στην Ελλάδα που να μην έχει ποιοτικό ελαιόλαδο. Οπότε τα αφήνω πάνω σας. Και τώρα θέλουμε να χτυπήσουμε πολλή ώρα. Και όταν λέω πολλή ώρα, το εννοώ. Τουλάχιστον 5-6 λεπτάκια, μπορείτε να πάτε μέχρι και 10. Οπότε όταν το μείγμα δέσει, γίνει ελαστικό, τότε θα σας δείξω τη συνέχεια της συνταγής. Η ετυμολογία της λέξης φωκάτσια προέρχεται από τη λατινική λέξη focus που σημαίνει τζάκι ή εστία, οπότε είναι εύκολο να καταλάβει κανείς το ρόλο που έπαιζε στην καθημερινή διατροφή των ανθρώπων κατά την αρχαιότητα. Και το ζυμαράκι μου είναι έτοιμο. Κοιτάξτε πόσο ωραίο που έχει γίνει. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε, φίλε Μπελέση? Τώρα πρέπει να αφήσουμε το ζυμαράκι μας να φουσκώσει. Λίγο αλευράκι, λίγο λαδάκι μέσα στον μπολ εδώ. Αφήστε. Ή αλεύρι, λάδι, βάλτε ό,τι θέλετε. Κλείνουμε μία μεμβράνη και αφήνουμε να φουσκώσει. Για πόση ώρα, φίλε Μίτσο? Για τουλάχιστον 10 ώρες. Δεν θα αφήσουμε τόσο, θα αφήσουμε μέχρι το σημείο που θα διπλασιαστεί. Θα αφήνω αυτό να φουσκώσει στην άκρη και έχω ήδη ένα φουσκωμένο για να συνεχίσω τη συνταγή. Εμένα που πήρε περίπου μία ωρίτσα για να φουσκώσει. Μπορεί να σας πάρει λίγο παραπάνω εσάς. Εξαρτάται με το πόσο ζεστό είναι το σπίτι. Και το ζυμαράκι μας κολλάει λίγο στα χέρια, το είδατε και πριν.
Οπότε θέλουμε πάντα με πάντα αλεύρι κοντά μας για να μας βοηθήσει και να το ανοίξουμε και να το διαχειριστούμε. Βάζω λίγο στα χέρια εδώ. Και έτσι όπως είναι, βγάζω το ζυμάρι. Τώρα θέλουμε να είναι έτσι μαλακό για να βγει σωστή η φουκάτσια μας. Άμα είναι πιο σκληρό το ζυμάρι, πιο σφιχτό και δεν κολλάει στα χέρια, δεν θα είναι ελαστικό, δεν θα βγει το ίδιο αποτέλεσμα. Έτσι όπως είναι, ανοίγουμε εδώ και ανοίγουμε. Τέλεια. Άμα δείτε ότι κολλάει, λίγο αλευράκι. Εδώ. Τέλεια. Πώς το βλέπεις, φίλε Μίτσο? Εύκολο. Εύκολο. Ανοίγει εύκολα εφόσον χρησιμοποιήσουμε αλευράκι. Τώρα, το ζυμαράκι μου είναι ανοιχτό. Το ταψάκι μου είναι εδώ, να ρίξω και λίγο λάδι, να περιμένει την φωκάτσια μου. Τέλεια. Και πάμε να ετοιμάσουμε την πέστο. Πάντα μα πάντα ξεκινάμε στην πέστο να χτυπάμε. Λαδάκι, σκόρδο και βασιλικό. Χτυπάμε πρώτα αυτά τα υλικά μεταξύ τους. Θέλουμε να σπάσει πολύ καλά το σκόρδο, να μην έχει μεγάλα κομμάτια. Οπότε χτυπάω στην αρχή αυτά εδώ. Όπως βλέπετε, τώρα το μείγμα μου είναι αρκετά υδαρές από το λάδι. Έχει χτυπηθεί το σκόρδο τέλεια, ο βασιλικός έχει χτυπηθεί και αυτός τέλεια. Θα βάλω και τον υπόλοιπο μέσα, εδώ, γιατί θέλω να έχει έτσι λίγα μεγάλα κομμάτια για να τα νιώθω μέσα στην πέστο. Και θα προσθέσω μέσα και τον ξηρό καρπό μου. Κάσιους, γιατί το κάσιους είναι πολύ πιο οικονομικό από το κουκουνάρι. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε κουκουνάρι, μπορείτε. Το πέστο αλλά τζενοβέζε γίνεται με κουκουνάρι, αλλά η συνταγή θα βγει τρεις φορές πιο ακριβή. Το κουκουνάρι είναι κάτι πολύ ακριβό. Το κάσιους είναι μια καλή εναλλακτική για το κουκουνάρι και βέβαια πολύ πιο οικονομικό. Λοιπόν, χτυπάμε λίγο. Εδώ. Δεν θέλω να λιώσω τελείως εγώ τον ξηρό καρπό. Σε αυτή τη συνταγή, γιατί άμα κάνω άλλο πέστο, θέλω να το λιώσω τελείως. Και πάντα θυμόμαστε ότι όταν ρίξουμε μέσα την παρμεζάνα, το μείγμα μας σφίγγει πάρα πολύ. Οπότε επειδή θα ρίξω και την παρμεζάνα και θα σφίξει, μάλλον χρειάζεται λίγο ακόμα λαδάκι εδώ. Και δεν έχω βάλει καθόλου αλάτι και πιπέρι. Αλάτι δεν θα το παρακάνω, γιατί θα βάλω μέσα και την παρμεζάνα. Και θα ρίξω και λίγο ξύσμα από λεμόνι, εδώ. Άμα βάλουμε χυμό από λεμόνι στην πέστο, ταιριάζει πάρα πολύ, αλλά η πέστο μας μαυρίζει, οπότε γι' αυτό το λόγο συνήθως δεν βάζουμε λεμόνι, αν και μας αρέσει. Βάζω το ξύσμα, θα κάνει τη δουλειά του μια χαρά, βάζω και την παρμεζάνα. Ήρθε η ώρα για το τελικό χτύπημα. Όχι πολύ ώρα, ίσα ίσα θα ανακατέψω όλα τελικά μεταξύ τους. Εδώ. Καλά, είναι φανταστικό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και όπως είναι, ρίχνω όλη την πέστο, πάρα τη φωκάτσια. Και να θυμάστε πάντα μα πάντα ότι η φωκάτσια θέλει πάρα πολύ λάδι. Οπότε εδώ πέρα όλο το λάδι που χρειαζόμαστε, από πού θα το πάρουμε? Θα το πάρουμε βέβαια από το πέστο που έχουμε ρίξει μέσα. Το ταψάκι είναι 28x36. Άμα χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερο ταψί, τότε θα πρέπει αναγκαστικά να μεγαλώσετε τη δόση της φωκάτσιας. Και τώρα ήρθε η ώρα να διπλώσουμε. Έτσι όπως είναι, βάλτε το ένα πάνω από το άλλο. Δεν μας πειράζει να μην είναι τέλειο, γιατί κοιτάξτε εδώ. Με το που διπλώσουμε, έτσι όπως είναι, θα πάρουμε, θα μεταφέρουμε στο ταψί και θα απλώσουμε στο ταψί εδώ. Οπότε και τέλεια να μην είναι, επειδή έχουμε την πολυτέλεια όντως μετά να την απλώσουμε στο ταψί, κοιτάξτε εδώ. Και έτσι όπως είναι, πατάμε με τα δάχτυλα, εδώ τη φωκάτσια μας, βάζουμε μία πετσετούλα και αφήνουμε ξανά να φουσκώσει. Πόση ώρα? Όση ώρα πάρει πάλι. Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Εμείς θέλουμε να είναι έτσι και να γίνει έτσι. Το πιάνεις? Διπλασιάστηκε. Θα πάρει περίπου μία ωρίτσα, μία μισή, αναλόγως το πόσο ζεστό είναι το περιβάλλον στο σπίτι μας. Το ξαναείπαμε αυτό. Έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες. Σίγουρα θα φουσκώσει. Μπορεί να πάρει παραπάνω ώρα, μπορεί να πάρει λιγότερη. Τώρα, ξαναφούσκωσε. Οπότε τι θα κάνω? Ξαναπαίρνω τα δάχτυλά μου. Πιέζω λίγο τη φωκάτσια, εδώ, και από πάνω θα βάλετε ό,τι μυρωδικά θέλετε. Έχω λίγο δεντρολίβανο εγώ. Οπωσδήποτε, τι θέλουμε? Αλάτι χοντρό ή φλερ ντε σέλα ακόμα καλύτερα. Οπωσδήποτε, και όπως βλέπετε, δεν έβαλα λίγο, έβαλα αρκετό. Και οπωσδήποτε, λαδάκι. Και ήρθε η ώρα του ψησίματος. Το αλάτι είναι που θα κάνει τη διαφορά, μετά βάλετε αλατάκι, πραγματικά. Θα χάσετε τη μισή σας συνταγή. Λοιπόν, και όπως είδατε, και με το λάδι έβαλα λαδάκι, δεν έπαιξα.
Τώρα, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 180 βαθμούς και θα ψήσω για 30 με 40 λεπτάκια. Μόλις είναι έτοιμη, θα αφήσω να κρυώσει και θα κόψω να σερβίρουμε. Για τη φωκάτσια με πέστο βασιλικού, στον κάδο του μίξερ βάζουμε το νερό, τη μαγιά, τη ζάχαρη και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το βασιλικό ψιλοκομμένο, το αλεύρι, αλάτι και το ελαιόλαδο και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα με το γάντζο για 5 με 7 λεπτά μέχρι να δέσει η ζύμη. Μεταφέρουμε σε λαδωμένο μπολ και καλύπτουμε με μεμβράνη. Αφήνουμε να διπλασιαστεί σε όγκο, τοποθετούμε τη ζύμη σε αλευρωμένη επιφάνεια και ανοίγουμε με ένα πλάστη σε διπλάσια διάσταση από το ταψί μας. Για το πέστο βασιλικού βάζουμε στο μπλέντερ το ελαιόλαδο, το σκόρδο, το βασιλικό και χτυπάμε καλά μέχρι να γίνουν μία πάστα. Προσθέτουμε τα κάσιους και χτυπάμε καλά. Βάζουμε αλάτι, πιπέρι, το ξύσμα από το λεμόνι, την παρμεζάνα και χτυπάμε για λίγα δευτερόλεπτα. Για τη σύνθεση, απλώνουμε το μείγμα σε όλη την επιφάνεια της ζύμης. Διπλώνουμε στη μέση και μεταφέρουμε σε ένα ταψί. Πιέζουμε με τα δάχτυλά μας σε όλη την επιφάνεια της ζύμης, καλύπτουμε με μία πετσέτα και αφήνουμε να φουσκώσει. Πιέζουμε ξανά με τα δάχτυλά μας, απλώνουμε το δενδρολίβανο, τον ανθό αλατιού και ραντίζουμε με το ελαιόλαδο. Ψήνουμε για 30 με 40 λεπτά στους 180 βαθμούς. Και η φωκάτσια μου είναι έτοιμη. Αγία μου. Και θα κόψουμε σε ωραία κομμάτια. Κοιτάξτε εδώ πόσο τραγανή που είναι. Πόσο νόστιμη είναι εδώ. Και κοίταξε εδώ τι γίνεται μέσα. Φωκάτσια γεμιστή με πέστο βασιλικού αλλά τζενοβέζε. Φανταστική. Φανταστική. Πείτε, έχω βάλει λίγα δεντρολίβανα από πάνω, θα ρίξω λίγο ακόμα. Λαδάκι δεν ρίχνουμε άλλο, φτάνει, έχει αρκετό. Λίγα μυρωδικά ίσα ίσα για να μορφύνουμε εδώ πέρα το ξυλοκοπής. Εδώ και εδώ και εδώ. Και βουαλά. Πανεύκολη, πεντανόστιμη. Δεν υπάρχει. Είναι από μόνο του τόσο ολοκληρωμένο που δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω.